Εμείς, κύριε Βλωρίδη, μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας και της λογικής. Εσείς με τη γλώσσα της συγκάλυψης. Αυτή είναι η διαφορά μας και είναι ποιοτική. Λέτε σε όλα όχι. Γι' αυτό λοιπόν η δημαγωγία και η υποκρισία αναδεικνύονται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί όντως, όταν προσεγγίζει κάποιος το ποινικό σύστημα μιας χώρας, το προσεγγίζει με ιδεολογικούς και πολιτικούς όρους. Το είπα από την πρώτη στιγμή αυτό. Τα έχετε μπερδέψει λίγο, κύριε Υπουργέ. Μιλήσατε για δημαγωγία. Κάνατε το ίδιο λάθος με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο δημαγωγός δεν έχει αρνητική εκφορά και έννοια του λόγου. Ο δημαγωγός είναι αυτός που μπορεί να κάνει αγωγή στο Δήμο, αρκεί να είναι θετική. Ο δημοκόπος είναι το πρόβλημα. Ο δημοκόπος, Ξανθόπουλε, κάτσε κάτω, δεν σε διακόπτω. Ο δημοκόπος. Είμαστε μπροστά τόσες μέρες, 4 μέρες στην Επιτροπή και 2 στην Ολομέλεια, όπου λέτε σε όλα όχι. Ήσασταν εδώ σίγουρα στο νομοσχέδιο που συζητούσαμε εδώ μέσα και στην Επιτροπή. Είπατε κάποια άρθρα που τα ψηφίζουμε, ότι δεν τα ψηφίζουμε. Ή θα το πάρετε πίσω και θα πείτε ότι κάνετε λάθος, ή είστε απλά πολιτικά ψεύτης. Τα άρθρα που είπατε ότι τα ψηφίζουμε, τα ψηφίζουμε. Γιατί λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό? Γιατί λέτε ψέματα? Και ντρέπομαι για σας. Εγώ ντρέπομαι για αυτό που κάνετε. Λαθροχειρία ήταν αυτό που κάνετε. Η δίκη των Δεμπών μπορεί να ξεκινήσει τον Ιούνιο και δεν το θέλετε. Θέλετε να πάει πίσω με δικολαβίστικα επιχειρήματα του εισηγητή σας και από την άλλη μεριά είστε με τους συγγενείς των θυμάτων. Λοιπόν, πάμε στη δίκη των Τεμπών. Και χθες σας επισήμανα κάτι. Μην παίζετε με ένα θέμα που εγώ έχασα φίλο προσωπικά 30 χρόνια, φίλος μου χάθηκε εκεί. Και ξέρετε γιατί χάθηκε? Γιατί η κυβέρνησή σας είναι εγκληματική. Μετέφερε ξυλόλιο, λαθρεμπόριο καυσίμων, το άλλο το εμπορικό, και έγινε η έκρηξη. Και εμείς θέλουμε να πάνε φυλακή όλοι. Όταν η Επιτροπή, κύριε Φλωρίδη, εξαιρεί κατηγορουμένους και μάρτυρες, αυτό στερεί στην πολιτική δικονομία, αλλά και την ποινική δικονομία, το δικαίωμα αυτών που κάνει μήνυση να έχει πλήρη γνώση και ενημέρωση. Εμείς λοιπόν δεν θα συνενέσουμε στο κάλυμα και στη συγκάλυψη. Τα επιχειρήματά σας, του κόμματός σας, ακριβώς ταυτίζονται με τα επιχειρήματα της αριστεράς. Τώρα, δεν θέλετε να είστε δεξί, δεν θέλετε να είστε αγροδεξί. Δικαίωμά σας, αυτοχαρακτηριστείτε. Εγώ θα το σεβαστώ και νομίζω όλοι πρέπει να σεβόμαστε τον αυτοπροσδιορισμό. Θα μας πείτε τελικά τι είστε? Γιατί δεν μας είπατε τι είστε? Μας είπατε ο λαός ξέρει. Κύριε Φλωρίδη, είστε κλεγμένος. Σε εκείνη την καρέκλα που κάθεστε, είστε διορισμένος πολιτικός προϊστάμενος. Δεν είστε εκλεγμένος. Μην επικαλείστε τον ελληνικό λαό. Τι είναι αυτά που λέτε? Ο ελληνικός λαός ξέρει ακριβώς τι είμαι. Ξέρει τη διαδρομή μου και όλα τα άλλα στοιχεία που χαρακτήρισαν αυτή την πολιτική διαδρομή. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η διαδρομή χαρακτηρίζεται από το ότι συμμετείχα σε μεγάλες στιγμές για την Ελλάδα. Κανονικά, κύριε Φλωρίδη, όλοι οι σημειτικοί υπουργοί στο χρηματιστήριο έπρεπε να είστε μαζί με το Σημίτη φυλακή, γιατί έλεγε θα πάει 8.000 στο χρηματιστήριο. Και μου μιλάτε για πολιτικού σε συγκάλυψη. Γιατί δεν ψηφίζετε τη διάταξη που αυξάνει τα πρόστιμα των πολιτικών που δωροδοκούνται από 100.000 στα 4 εκατομμύρια? Γιατί δεν ψηφίζετε τη διάταξη η οποία αυξάνει τα πρόστιμα των εταιριών και των φυσικών προσώπων που διαπράττουν ξέβλημα βρώμικου χρήματος? Αυτά είναι τα αμήλικτα ερωτήματα. Κύριε Φλωρίδη, να σας ακούσει ο ελληνικός λαός. Πολιτικός που θα πιαστεί να τα παίρνει, θα πάει φυλακή? Θα πάει φυλακή ο πολιτικός με το νομοσχέδιό σας? Όχι. Μόνο πρόστιμο. Σοβαρά? Θα πάρω 20 εκατομμύρια μίζα, θα μου βάλετε 500 χιλιάρια πρόστιμο και θα παραμείνω πλούσιος. Φυλακή τα λαμόγια οι πολιτικοί που τα παίρνουν θέλουμε να πάνε. Κάντε το αυτό. Ποιους θέλετε να καλύψετε? Μας λέτε? Ποιους καλύπτετε με το νομοσχέδιο, θα μας πείτε? Αυτό το νομοσχέδιο που φέρνουμε εδώ και που με πολύ συγκεκριμένες διατάξεις θέλει να προστατέψει το σπίτι του φτωχού από τον κλέφτη. Θέλει να προστατέψει τους ανθρώπους από τις ληστείες. Θέλει να προστατέψει τα παιδιά που βιάζονται και οι βιαστές είναι γρήγορα έξω από τη φυλακή. Απέναντι σε αυτά τα ερωτήματα που βάζουν οι πολύ συγκεκριμένες διατάξεις αυτού του νόμου, εσείς το πατριωτικό κίνημα που μάχεται υπέρ των δικαιωμάτων της ελληνικής οικογένειας κτλ., λέτε όχι. Όσο για τους παιδεραστές που αφήσατε κάποια υπονοούμενα, δεν τιμωρούνται και ισόβια. Ποια ισόβια? 20 χρόνια φυλακή, στα 10 είναι έξω.
Να θυμίσω τη 12χρονη την ταλαιπωρήσατε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ο προηγούμενος υπουργός, γιατί ενεπλάξα μέσα πολιτικά πρόσωπα, το συγκαλύψατε και το κοριτσάκι, το αποχωρήσατε από τη μάνα. Ο παιδεραστής φέρτε νόμο εδώ. Χημικό ευνουχισμό και δεν θα βγει από τη φυλακή μέχρι να σβήσει ο ήλιος, το προσυπογράφω τώρα. Κάντε το όμως. Δεν το κάνετε.